Βρισκόμαστε με τον επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Συμπαράταξης Πολιτών, κύριο Γιάννη Σπυλάνη. Κύριε Σπυλάνη, να σας καλωσορίσουμε σε αυτή τη συνέντευξη. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και θα ήθελα να μου πείτε ποια θεωρείτε ότι ήταν τα μεγαλύτερα φάουλ της Περιφερειακής Αρχής αυτά τα δύο χρόνια. Νομίζω ότι το φάουλ είναι ένα και πολύ σημαντικό και το ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης την ημέρα της ορκομοσίας. Δεν θα ασχοληθώ καθόλου με την ανάπτυξη. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, όταν έγινε η ορκομοσία, είπε ότι εμένα με ενδιαφέρει μόνο το μεταναστευτικό. Τα θέματα της ανάπτυξης δεν είναι πράγματα του ενδιαφέροντός μου. Πράγματι, η Περιφερειακή Αρχή ήρθε χωρίς σχέδιο και συνεχίζει σήμερα χωρίς σχέδιο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη είναι η κυριότερη αρμοδιότητα της περιφέρειας και για να υπάρξει σχέδιο χρειάζεται δουλειά, προετοιμασία και προσπάθεια υλοποίησης. Αυτό δεν υπάρχει. Και γι' αυτό η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και δεν υπήρχε και πριν, για να μην τα ρίξουμε όλα τα αρνητικά στην τρέχουσα περιφέρεια, ήταν και η προηγούμενη. Και επομένως δεν είναι τυχαίο ότι η περιφέρεια είναι τελευταία από πλευράς ανάπτυξης σε όλη την Ελλάδα, από τις τελευταίες στην Ευρώπη. Έχει τον υψηλότερο ανεργία αυτή την περίοδο. Και είναι αυτά τα πράγματα τα οποία ζητάμε από μια περιφερειακή αρχή. Δηλαδή να βάλει τις βάσεις για να γίνει καλύτερο το αύριο των κατοίκων των νησιών, να υπάρχουν θέσεις απασχόλησης, ποιότητα ζωής, αυτά είναι τα ζητούμενα. Και αυτό η Περιφερειακή Αρχή δεν το έχει κάνει καθόλου. Έχουμε κριτικάρει πάρα πολλές φορές, το έχουμε επισημάνει από την πρώτη μέρα, αλλά συνεχίζει με μια λογική, ποια είναι τα αιτήματα, ας τα χρηματοδοτήσουμε. Έτσι δεν έχεις ούτε πολιτιστική πολιτική, ούτε πολιτική ανάπτυξης των επιχειρήσεων, ούτε πολιτική ανθρώπινου δυναμικού. Δεν έχεις τίποτα, απολύτως τίποτα. Απλώς έχεις τυχαίες παρεμβάσεις. Προφανώς υπάρχουν παρεμβάσεις, γιατί πολλοί λένε μα τα μηδενίζονται όλα. Προφανώς δεν μηδενίζονται όλα. Προφανώς γίνονται πράγματα. Αλλά δεν θεωρούμε ότι γίνονται προς τη σωστή κατεύθυνση. Και αυτό αποδεικνύεται από το αποτέλεσμα. Τι κάναμε στον τουρισμό. Δυστυχώς όχι μία τρύπα στο νερό, πολύ περισσότερες τρύπες στο νερό. Ξοδεύονται 500, 600, 700 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Ο τουρισμός είναι αυτός που γνωρίζουμε και δεν φταίει μόνο το μεταναστευτικό, δεν φταίει μόνο η οικονομική κρίση. Φταίει ότι για τα νησιά μας δεν κάναμε απολύτως τίποτα. Απλώς χρηματοδοτήσεις δεξιά-αριστερά που δεν είναι και αυτές σε ένα σχέδιο. Στοχευμένες. Ποιες είναι οι βάσεις που θεωρείτε ότι πρέπει να μπουν προκειμένου να επέλθει κάποια είδους ανάπτυξη? Πρέπει να καταλάβουμε καταρχάς ποια είναι η κατάσταση των νησιών και προς τα πού θέλουμε να πορευθούν. Και γι' αυτό έχουμε καταθέσει προτάσεις από την αρχή της παρούσας θητείας, λέγοντας ότι σε ό,τι αφορά την οικονομική ανάπτυξη, που είναι το κρίσιμο σημείο, πρέπει να εστιάσουμε σε δραστηριότητες για παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών ποιοτικές, που να βασίζονται πάνω στα τοπικά χαρακτηριστικά και να ενσωματώνουν γνώση μέσα. Έτσι και χάσαμε το τρένο του μαζικού τουρισμού, ίσως καλύτερα για πολλούς. Πρέπει όμως να αξιοποιήσουμε τον πλούτο που έχουμε. Και θα φέρω ένα παράδειγμα. Όλοι μιλάνε, και το έχετε δημοσιεύσει και πάρα πολλές φορές, για το γεωπάρκο της Λέσβου, και όλοι δίνουν συγχαρητήρια στον Νίκο Τοζούρο, τον συνάδελφο που έχει κάνει αυτή τη δουλειά. Όταν πάνε να σχεδιάσουν τον τουρισμό, έχετε δει πουθενά το γεωπάρκο να εμφανίζεται? Όχι. Τι εμφανίζουμε? Παραλίες και κάποια άλλα πράγματα. Έχετε δει να εμφανίζουμε τα τοπικά προϊόντα? Όχι. Έχετε δει το θέμα της ελιάς και του ούζου να μπαίνει σε προτεραιότητα? Όχι. Τι κάνουμε? Πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σημασία, πράγματα που μπορεί να έχουν και άλλοι προορισμοί. Επομένως, το πώς προσπαθούμε τα τοπικά μας προϊόντα να τα αναδείξουμε και να τα προάγουμε. Τι έχετε δει τίποτα κάποιες εκθέσεις με αποτέλεσμα μηδενικό? Εάν δεν αξιοποιήσουμε τον πολιτιστικό πλούτο των νησιών μας. Και σε αυτό ελάχιστα πράγματα έχουν γίνει. Δεν μπορεί να αλλάξει πορεία το σκάφος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πρέπει να μπουν επιτέλους προτεραιότητες. Σε τι δίνουμε προτεραιότητα? Δεν μπορεί να είναι μπήκε κάποιος, έκανε ένα αίτημα και το χρηματοδοτούμε. Δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο να αλλάξουν τα πράγματα. Και οι περιφερειακές αρχές βολεύονται στο να θεωρούν ότι ικανοποιούν ανάγκες με αυτόν τον τρόπο οι πρακτές. Δεν θα πει κανείς ότι δεν υπάρχει, δεν είναι. Αλλά δεν βοηθάνε το σκάφος να πάει προς μια
συγκεκριμένη πορεία, αυτό που είναι το ζητούμενο από όλους τους κατοίκους των νησιών μας. Τα θέματα που είναι ψηλά στη δική σας πολιτική ατζέντα, ποια είναι? Θα ξεκινήσω από τον τουρισμό, γιατί πρέπει να αποφασίσουμε εάν θέλουμε πραγματικά τουρισμό να συνδεθεί με πράγματα του τόπου, όπως έλεγα και προηγούμενα. Εμείς λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι έχουμε πόρους τέτοιους όπου θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα νέο τουριστικό προϊόν, αυτό που λέμε ευζωίας και ευεξίας. Ξεκινήσαμε να συζητάμε για την ευεξία πριν 3 χρόνια σχεδόν, όταν είπαμε ότι το Βόρειο Αιγαίο έχει αιματικές πηγές που δεν αξιοποιούνται και μέσα από την Επιτροπή του Αιματικού Τουρισμού προσπαθήσαμε, και τουρισμού ευεξίας, δεν τα βάλα τυχαία, γιατί η ευεξία δεν περιλαμβάνει μόνο την αξιοποίηση των πηγών, περιλαμβάνει και την αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων, γιατί συνδέεται πάρα πολύ με την γαστρονομία, συνδέεται πάρα πολύ με το φυσικό περιβάλλον, περπατήματα κλπ. Συνδέεται πάρα πολύ με θέματα πολιτισμού. Άρα τι είπαμε, να φτιάξει κανείς ένα νέο τουριστικό προϊόν που να έχει πολλά πόδια, όχι μόνο παραλίες, να έχει και άλλα πόδια, δηλαδή να υπάρχει διάχυση των ωφελιών και στην υπόλοιπη οικονομία. Αυτό ήταν. Και κυρίως και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. Δηλαδή, όταν κανείς αναβαθμίσει αυτές τις υποδομές, τις αξιοποιήσει, προωθήσει τα τοπικά προϊόντα, οι ωφελούμενοι θα είναι πολλοί. Και αυτό είναι για μας το σημαντικό. Έχουμε τόσα προϊόντα τοπικά, και αναφέρομαι όχι μόνο στη Λέσβο που είναι από μόνη της πλούσια, αλλά και στα υπόλοιπα νησιά, που δεν καταλαβαίνουμε γιατί τέτοιου είδους προσπάθεια δεν γίνεται. Ή γίνεται αποσπασματική, με συμμετοχή σε εκθέσεις τροφίμων, για παράδειγμα, που τελικά δεν βλέπουν οι παραγωγοί, όχι εμείς να δούμε. Οι παραγωγοί αυτοί είναι οι οποίοι διαμαρτύρονται ότι οι εκθέσεις γίνονται χωρίς αποτέλεσμα. Άρα και αυτή τη στιγμή που υπάρχει το νέο ΕΣΠΑ, που υπάρχει δυνατότητα να έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για κάθε νησί, θεωρούμε ότι αυτή η προσέγγιση του τουρισμού ευζωίας, ευεξίας, θα μπορούσε να δώσει πολύ σημαντικά αποτελέσματα και να δούμε, να συνδέσουμε πράγματα. Ήμασταν στο Πλωμάρι προχτές, η διαμαρτυρία των τοπικών τουριστικών επαγγελματιών ήταν τα μονοπάτια τα φτιάξανε, σήμερα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ούτε ένα. Πήγαμε να δοκιμάσουμε ένα μονοπάτι, το μονοπάτι έχει καταρρεύσει. Ναι, δεν έχει νόημα να πούμε ότι κάποτε φτιάξαμε μονοπάτια. Στο πλαίσιο αυτού του τουρισμού, τα μονοπάτια είναι χρήσιμα. Άρα σημαίνει ότι τα έχουμε σε μια στρατηγική, τα χρηματοδοτούμε κάθε χρόνο για να τα συντηρούνται, να τα χρησιμοποιούν οι τουριστικοί επιχειρηματίες, να φέρουν κόσμο, να φέρουν όφελο στην τοπική οικονομία. Εάν δεν καταλάβουν ότι αυτά συνδέονται, δεν θα έχουμε ποτέ αποτέλεσμα. Άρα και η πρώτη προτεραιότητα για μας είναι το σχέδιο. Να ξέρουμε ότι έχουμε ένα σχέδιο, ότι το έχουν καταλάβει οι άνθρωποι στο νησί και το υπηρετούν όλοι μαζί. Εγώ θα έβαζα μπροστά το Λέσβος Γεωπάρκο. Είναι ένα brand name δυνατό, έχει τη σφραγίδα της UNESCO. Πόσοι τόποι έχουν τη σφραγίδα της UNESCO? Ψάχνουμε εμείς να βρούμε άλλη σφραγίδα, ενώ τη σφραγίδα την έχουμε πάρει. Την πήρε ο Νίκος Ζούρος τότε που έκανε όλο το φάκελο και όλη την προσπάθεια. Τη διατηρεί με μεγάλο κόπο, γιατί δεν υπάρχουν συνέργειες από την Περιφερειακή Αρχή και τις Δημοτικές Αρχές. Αρκεί αυτό. Όμως πρέπει να καθίσουμε στο τραπέζι όλοι μαζί και να πούμε εκεί θα πάμε. Να βάλουμε και τους επαγγελματίες μαζί μας, τους παραγωγούς εννοώ και τους τουριστικούς επιχειρηματίες, για να προχωρήσουμε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Χωρίς αυτό θα τσαλαβουτάμε, θα έρχεται η κάθε Περιφερειακή Αρχή και θα μας λέει τι ωραίο απολογισμό που έκανα, όπως κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα. Το αποτέλεσμα, αυτό που έχουμε. Να παραμείνουμε λίγο στο χώρο της ευεξίας και να πάμε στις αιματικές πηγές. Σας είχε προταθεί να αναλάβετε να γίνει συγκέντρωση όλων των αιματικών πηγών που έχουμε στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σε τι φάση βρισκόμαστε ακριβώς? Κοιτάξτε, καταρχάς οι αιματικές πηγές ανήκουν η πλειοψηφία τους στους δήμους. Επομένως, δεν έμπαινε θέμα να τις πάρει η περιφέρεια, ήταν να κινητοποιήσουμε τους δημάρχους. Κυρίως να κάνουν τις κινήσεις που πρέπει. Η μόνη πηγή η οποία ανήκει στην περιφέρεια και δεν ανήκει πραγματικά, είναι με προγραμματική σήμανση, είναι αυτή του Σάρλιζα. Ευτυχώς θα ξεκινήσω από αυτήν. Με πολύ αργά βήματα προχωράμε τώρα στον διαγωνισμό τον αρχιτεκτονικό και ταυτόχρονα και στην ολοκλήρωση της πρώτης φάσης για την
αναγνώριση της υφιστάμενης πηγής, η οποία, όπως ξέρετε, έχει κλείσει εδώ και 10 χρόνια, με ό,τι συνέπειες έχει για τον νοικισμό της Θερμής. Σε άλλες περιπτώσεις, αυτό το οποίο είχαμε να κάνουμε κατά κύριο λόγο ήταν να μιλάμε με τους δημάρχους, να τους πείσουμε να κάνουν τις κινήσεις. Δυστυχώς, οι αμαντικές πηγές βρίσκονται, τα πιο πολλά κτίρια βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση. Και όσα είναι και που λειτουργούν, βρίσκονται εκεί. Για παράδειγμα, τα αγιάσματα στοιχείου που λειτουργούν ή του Απόλλωνα η πηγή στα θέρμα της Ικαρίας δεν είναι σε κατάσταση. Θεωρείτε ότι... Γιατί τι θέλω να πω. Το ΕΣΠΑ είναι μια προσπάθεια που έχουμε κάνει και έχει πετύχει. Έχοντας βάλει μέσα στο ΕΣΠΑ για κάθε νησί ένα τοπικό πρόγραμμα, υπάρχει δυνατότητα να γίνουν χρηματοδοτήσεις μέσα από εκεί. Και αυτό θα είναι η επιδίωξή μας στο επόμενο διάστημα. Δηλαδή, τώρα που το ΕΣΠΑ θα εγκριθεί, ελπίζουμε, όλα αυτά καθυστερήσαν 2 χρόνια. Δυστυχώς, ο κορονοϊός τα χτύπησε όλα. Ο προγραμματισμός ευρωπαϊκός έχει πάει 2 χρόνια πίσω. Επομένως, έχοντας μιλήσει πολλές φορές με τη διαχειριστική αρχή, ώστε να δώσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης αυτών των επενδύσεων μέσα από το ΕΣΠΑ, θέλουμε τώρα που θα ξεκινήσει το επόμενο στάδιο, τα σχέδια που θα κάνει κάθε νησί χωριστά να περιλαμβάνουν τα ιαματικά ως ένα κομμάτι του τουρισμού ευζωίας ευεξίας. Η χρηματοδότηση στοχεύει στην ανάπλαση των χώρων και στη λειτουργία. Στην ανάπλαση, όχι στη λειτουργία. Η λειτουργία είναι θέμα των Δήμων μετά. Είναι η ανάπλαση των κτηρίων και η δυνατότητα να δημιουργηθούν και άλλες δραστηριότητες γύρω από τους χώρους αυτούς που θα επιτρέψουν στους επισκέπτες να ζήσουν μια εμπειρία διαφορετική. Δεν θέλουμε να κάνουμε ιαματικά κέντρα κεντρικής Ευρώπης ούτε υπηρετικής Ελλάδας. Δεν μπορούμε. Τα ιαματικά μας κέντρα είναι μικρά και ενσωματωμένα στη φύση. Και αυτό έτσι πρέπει να το κρατήσουμε. Δηλαδή θέλουμε έναν, θα το έλεγα, ιαματικό τουρισμό, τουρισμό ευεξίας νησιωτικού χαρακτήρα. Άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τα ιαματικά όχι μόνο για, κυρίως όχι για ανάγκη θεραπείας, αλλά για αυτό που λέμε ευεξία. Εμείς έχουμε πάει κόσμο στα λουτρά εδώ της Γέρας και άνθρωποι που είχαν έρθει για το πανεπιστήμιο και μετά μπαίνανε στη θάλασσα. Δηλαδή ζούσανε κάτι διαφορετικό. Τέτοιου είδους εμπειρίες πρέπει να μπορεί να δώσουν οι πηγές μας. Ανάλογα με το πού βρίσκονται. Ας πούμε στα γεύματα της Χίου ή στην Ικαρία είναι δίπλα στη θάλασσα. Επομένως η εμπειρία συνδυασμού ζεστού, κρύου, νερού μπορεί να γίνει. Προφανώς στο Λισβόρι, στον Πολυχνίτο δεν μπορεί να είναι αυτό άμεσα γιατί είναι υπηρετικές. Στην Εφταλού ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο κόσμος εδώ και πάρα πολλά χρόνια, χωρίς να υπάρχει πρακτικά καμία υποδομή, έμπαινε στη Γούρνα και μετά πήγαινε στη θάλασσα. Και αυτό ήταν μια ευχαρίστηση. Και γι' αυτό όταν κλείσανε οι πηγές το 19, υπήρξε διαμαρτυρία στο Μόλιβο γιατί δεν μπορούσαν να πάνε πια να κάνουν αυτό που είχαν συνηθίσει να κάνουν. Θεωρείτε ότι αν μπει σε αυτό το παιχνίδι, αν μπουν σε αυτό το παιχνίδι οι ιδιώτες, θα ήταν πιο λειτουργικές οι ιαματικές πηγές? Κοιτάξτε, το παράδειγμα της κυρίας Καλιάλη στη Γέρα είναι θετικό. Δεν είναι αρνητικό. Δεν είπε κανείς ότι πρέπει ο Δήμος να λειτουργεί, να είναι επιχειρηματίας. Αλλά ο Δήμος πρέπει να φέρει τις υποδομές σε ένα επίπεδο. Να πάρει τις ιδιωτήσεις, γιατί οι ιδιωτήσεις είναι του Δήμου, και να τις φέρει σε ένα επίπεδο για να τις δώσει σε ιδιώτες. Δύσκολα στην παρούσα κατάσταση μια δημοτική επιχείρηση θα μπορούσε να λειτουργήσει. Όχι ότι είναι αδύνατον, δηλαδή επιχειρήσεις όπως η ΑΔΕΛ θα μπορούσαν να λειτουργήσουν, που είναι πιο ευέλικτες, δεν είναι ο Δήμος ο ίδιος. Και θα έπρεπε να γίνει σε ορισμένες περιπτώσεις, γιατί βλέπουμε και στη Χίο και στην Ικαρία τις δυσκολίες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στα δύο αυτά νησιά οι πηγές λειτουργούν μόνο ένα πεντάμινο. Δεν είναι επαρκές. Δεν είναι επαρκές. Εδώ βλέπουμε, βέβαια, εδώ στηρίζεται στην πόλη της Μυτιλίνης η λειτουργία των θερμών πηγών της Γέρας. Είναι γεμάτες σε όλο το χρόνο. Άρα πρέπει να σκεφτούμε. Εδώ λειτουργεί όμως ως ευεξία των Μυτιλινιών, θα έλεγα. Να σκεφτούμε όμως ότι αυτός ο τουρισμός είναι τουρισμός 12 μήνων, δεν αφορά. Εγώ δεν θα πήγαινα τον Αύγουστο να κάνω ζεστό μπάνιο, έτσι. Θα προτιμούσα να κάνω κρύο. Επομένως, μπορεί να βοηθήσει αυτό που θέλουμε, την επιμήκυση της περίοδου. Θα επιμείνω. Κύριε Κουτσαβλή, θέλουμε να κάνουμε ένα σχέδιο και να το συμφωνήσουμε και να καθίσουμε στο τραπέζι. Δεν γίνεται έτσι με αποσπασματικές κινήσεις να φέρουμε ένα αποτέλεσμα. Και αυτό είναι το οποίο ζητάμε. Δεν είναι να υιοθετηθεί η δικιά μας άποψη υποχρεωτικά. Άλλωστε, εφόσον θα το κάνουν οι επιχειρηματίες, πρέπει να ακουστούν και εκείνοι. Αλλά θεωρώ και εγώ ιδιαίτερα λόγω της εμπειρίας, αφού δουλεύω αυτά τα θέματα επιστημονικά, αυτός είναι ο δρόμος και πρέπει να τον ακολουθήσουμε. Αλλά
πρέπει η Περιφερειακή Αρχή κυρίως, και θα επιμείνω ξανά σε αυτό, την αρμοδιότητα της ανάπτυξης την έχει η Περιφερειακή Αρχή και κάτι ακόμη θα πω. Έχει και τα χρήματα. Μέσα από το ΕΣΠΑ, μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, η Περιφέρεια έχει τα χρήματα και γι' αυτό χρηματοδοτεί καλώς και πολλούς Δήμους και πολλές άλλες ενέργειες. Θα πρέπει λοιπόν να τα κάνει με σχέδιο και με στόχους. Αυτό δεν έχει γίνει και αυτό είμαστε εδώ που είμαστε. Οι επόμενες δικές σας κινήσεις στην πολιτική σπακέρα ποιες θα είναι? Θα είμαι υποψήφιος Περιφερειάρχης. Θεωρώ ότι και η δουλειά που κάνουμε αναγνωρίζεται. Το βλέπουμε διαρκώς, συζητάει ο κόσμος μαζί μας, ακούει τις προτάσεις, τις επικροτεί και νομίζω ότι πρέπει να πάμε και στην επόμενη μέρα. Ναι, δεν λέω ότι είμαστε οι μόνοι που κάνουμε αντιπολίτευση, γιατί ο στόχος δεν είναι αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα νέο κλίμα στην περιφέρεια και να έχουμε μια κοινωνία η οποία να θελήσει, να συμπορευτεί και να πάμε μπροστά. Η αντιπολίτευση που κάνουμε στην περιφέρεια, που είναι πάντα με προτάσεις, είναι για αυτό το λόγο. Είναι για να υπάρξει η βελτίωση προς τους στόχους που επιθυμούμε. Και αυτό είναι για μένα είναι το πολύ, πολύ σημαντικό. Οι πιο πολλοί που ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση βλέπουν πολύ πιο σημαντικό τα θέματα του Δήμου. Ίσως γιατί είναι της καθημερινότητας και αυτό τους ελκύει περισσότερο. Για μένα, ίσως λόγω της ιδιαιτερότητας της επιστημονικής, εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ η ανάπτυξη. Η αντιπολίτευση επηρεάζει την πολιτική. Προφανώς. Που ασκεί αυτός που έχει στα χέρια του τα ενία. Θεωρείτε ότι με τις επεμβάσεις σας, γιατί οι δικές σας επεμβάσεις, μάλλον τη συμπαράταξη των πολιτών, είναι εκείνες που τις ακούμε πιο, πολύ, πιο συχνά. Θεωρείτε ότι έχετε επηρεάσει σε έναν βαθμό? Σε έναν βαθμό νομίζω ότι το βλέπουμε να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο κινούνται, έστω και αν δεν τελικά έχει την αποτελεσματικότητα που θα θέλαμε, γιατί και εκεί παραμένουν κάποια πράγματα αποσπασματικά. Δεν μπορούν, όσο δεν χωνεύεται η ιδέα του σχεδίου, θα γίνουν κάποια πράγματα επιμέρους και θα μείνουν εκεί. Δεν αρκεί. Είμαστε σε πολύ δύσκολη φάση. Το Βόρειο Αιγαίο έχει περάσει πολλαπλές κρίσεις. Βρίσκεται πολύ πίσω και πρέπει να είναι μια συστηματική δουλειά πολλών. Εμείς στοχεύουμε σε αυτό. Εμείς παρουσιάσαμε προτάσεις από το 19-20. Κάποια πράγματα θα μπορώ να πω, ειδικά στοιχείο, ο Κέντρο Περιφερειακή τα τσίμπησε και τα χρησιμοποίησε. Δεν έγιναν όσα θέλαμε, πολύ λιγότερα θα έλεγα, και γι' αυτό είμαστε έτοιμοι να τα εφαρμόσουμε από το 23 και μετά.